Αφού και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ που είμαι έτσι υπομέρος αυτού του event. Έχουμε να σας παρουσιάσουμε πολύ ωραία πράγματα. Είμαι πολύ χαρούμενη που θα γίνει αυτό το πράγμα εδώ στο Λουτράκι, να σας δείξουμε τα καλούδια μας. Γιατί έχουμε πολλά και έχουμε πολύ μεγάλο πλούτο. Λοιπόν, να μην μακρηγορώ. Σας καλωσορίσουμε στο πρώτο γαστρονομικό φεστιβάλ Taste of Λουτράκι, The Corinthian Food Festival. Πρόκειται για ένα μοντέρνο γαστρονομικό φεστιβάλ που διοργανώνεται στο Δήμο Λουτρακίου Περαφόρας Αγίου Θεοδόρου από τον τουριστικό οργανισμό Λουτρακίου, το Σύλλογο Επισκεπτών Οξένιο Ζεύ, το Εκμελητήριο Κορινθίας και την Εταιρεία Τουριστικού Marketing Response Demand υπό την αιγίδα και την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Λουτρακίου Περαφόρας Αγίου Θεοδόρου, της Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Κορινθίας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου Περαφόρας. Στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάπτυξη της τοπικής γαστρονομικής ταυτότητας της περιοχής Χοριωτίας μέσω των επιχειρήσεων εστίασης, το κατεξοχήν σημείο επαφής μεταξύ του κοινού και της γαστρονομίας. Περισσότερες από 30 επιχειρήσεις της πόλης μας έχουν δημιουργήσει και θα προσφέρουν ειδικά για το φεστιβάλ ελληνικό μενού βασισμένο στα προϊόντα της κορινθιακής γης. Όσοι μας επισκεφθούν το διήμερο 2 με 4 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να είναι έτοιμοι για ένα γαστρονομικό ταξίδι στις γεύσεις και στις μυρωδιές μιας ιδιαίτερης γωνιάς της Πελοποννήσου, της Κορινθίας, παράλληλα ειδική σε γευσιγνωσία κρασιού νεμέας, τοπικού ελαιόλαδου, μπύρας, ταφίδας, παραδοσιακών λιμανικών και άλλων τοπικών προϊόντων, θα παρουσιάσουν τις γνώσεις τους σε διαδραστικά events που οργανώνουμε για δημοσιογράφους και τουριστικούς πράκτορες για αυτόν τον σκοπό. Λοιπόν, το πήγα λίγο ανάποδα, που το κατάλαβα. Θέλω να καλωσορίσω που είναι σήμερα κοντά μας, φυσικά τους προσκεκλημένους μας όλους, τους αγαπητούς εκπρόσωπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Το πήγα λίγο ανάποδα, εντάξει. Λοιπόν, είναι κοντά μας για την Περιφερειάρχη Τουρισμού Πελοποννήσου Άννα Καλαγεροπούλου. Ο πρόεδρος του Μελητήριου Κορινθίας Παναγιώτης Λουζιώτης, αντιδήμαρχος του τουρισμού και πολιτισμού Θανάση Παπαθανασίου, πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου Κωνσταντίνος Δήμου και διοικητής αστυνομικού τμήματος Λουτρακίου κυρία Μάρθα Μιστακίδου. Φυσικά μέλη του ΔΣ τουριστικού οργανισμού Λουτρακίου. Θέλω να καλέσω κοντά μας να μας πει δύο λόγια για το ΙΔΕΜ. Τον πρόεδρο του Συλλόγου Επισκεπτών, ο Ξένιο Ζεύ, και Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Τουριστικού Οργανισμού Λουτρακίου, κ. Γιάννη Κότη, για να μας πει τι ακριβώς θα δούμε εδώ. Κυρίες και κύριοι, ναι. Ως πρόεδρος του Συλλόγου των Επισκεπτικών Επιχειρήσεων του Λουτρακίου, ο Ξένιο Ζεύ και γραμματέα του Τουριστικού Οργανισμού του Λουτρακίου, θέλω να σας καλωσορίσω στο γαστρονομικό φεστιβάλ Taste of Λουτράκι. Δεν κολλήθηκε αυτό το φεστιβάλ. Τι είναι το Taste of Λουτράκι? Είναι ένα πρωτότυπο γαστρονομικό φεστιβάλ που φιλοδοξεί να επικοινωνήσει στο ευρύ κοινό την κορινθιακή γαστρονομία και τα προϊόντα που παράγει η κορινθιακή γη μέσω των επιχειρήσεων εστίασης, το κατεξοχήν σημείο επαφής του κοινού και των επισκεπτών μιας περιοχής με τη γαστρονομία της. Μετά το ρομπομπό του γαστρονομικού φεστιβάλ που διοργανώσαμε τον περασμένο Οκτώβριο, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσω ένα πλήρες γαστρονομικό φεστιβάλ με τριήμερη διάρκεια και ευρεία συμμετοχή από επιχειρήσεις εστίασης, παραγωγούς τοπικών προϊόντων και κορυφαίους εισηγητές με επιστημονικές γνώσεις στο αντικείμενό τους. Με την πολύτιμη βοήθεια των συνδιοργανωτών μας και των υποστηρικτών μας, κατορθώσαμε να φέρουμε κοντά 32 επιχειρήσεις εστίασης, 25 παραγωγούς τοπικών προϊόντων, 6 κορυφαίους εισηγητές, όλοι κάτω από την ενιαία ταυτότητα και επικοινωνία του φεστιβάλ, σε μια δράση που ταξίδεψε με προβολή σε όλη την Αθήνα, την Κορινθία αλλά και το εξωτερικό. Η γαστρονομία αποτελεί για μας κεντρικό άξονα της τουριστικής εμπειρίας του επισκέπτη και αυτό καταφέραμε από τη θεωρία να το κάνουμε πράξη μέσω αυτού του φεστιβάλ. Το ότι η κορινθιακή γη γεννά κορυφαία ποιοτικά προϊόντα είναι πασίγνωστο. Το στίχημα όμως ήταν να δέσουμε, αν μου επιτραπεί η λέξη, τα προϊόντα με τις επιχειρήσεις κάτω από μια κοινή ομπρέλα και να τα παρουσιάσουμε στο κοινό. Να δημιουργήσουμε το σημείο επαφής κοινού και κορινθιακής γαστρονομίας μέσω μιας δράσης, καθώς ο επισκέπτης και ο τουρίστας μας θα γνωρίσει τη γαστρονομία πρωτίστως μέσω των εστιατορίων που θα επισκεφθεί για να απολαύσει το γεύμα ή το μενού του, το δείπνο του, συγγνώμη, το ξενοδοχείο που θα πάρει το πρωινό του, την ταβέρνα, το ζαχαροπλαστείο ή το φούρνο που θα βρει στο δρόμο.
Άρα το μεγάλο στοίχημα για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον τουρισμό και την γαστρονομία είναι να καθιερώσουμε τέτοιες δράσεις που βοηθούν στην αναγνωσιμότητα της τοπικής κουζίνας μέσω της διάδρασης με το κοινό. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφέρω ότι οι τοπικές επιχειρήσεις εστίασης που συμμετέχουν στο φεστιβάλ είναι οι εξής: Αμή, Αρμέλ, Ντίνο Τζελάτο, Ντολτζελάτο, Hotel Plaza, Isla Brown Corinthia Resort, Okeanos Restaurant by Club Hotel Gazino Ludraki, Paladar, Pepe Rosso, Perla Kitchen Bar, CN Sun, Sega's Hotel, Triana Ozeri Restaurant by Wyndham Ramada Poseidon Resort, Strava Bay, Villa Harmonia, Bucle, Verico Koludraki Mezen Drinks, Woody's, Ζαχαροπλαστείο Κοράκης, Αχίλιον, Εργαστήριο της Ρόπιτας, Ζαχαροπλαστείο Ντόλση Πασιόνι, Κανάκης, Κολονάκη, Λιμανάκη τα Πέντε Αδέρφια, Μαϊστράλη, Μπαρμπατάσος, Πιπέρι, Ριγάνι, το Ζυμαράκι του Κοσμά, η Πανέμα και Φραγκιάς. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά αυτές τις επιχειρήσεις. Όλοι όσοι είστε εδώ σήμερα μαζί μας και αύριο θα έχετε την ευκαιρία να πάρετε μια καλή γεύση από κορυφαία μέσω των βιωματικών workshops που έχουν επιμεληθεί οι άριστοι συγκητές με τεράστια γνώση στο αντικείμενό τους. Τα workshops που θα παρακολουθήσετε σήμερα είναι τα εξής: Workshop ελαιονοσίας με την κυρία Μαριάννα Δελετζόγλου, Workshop εινογευσίας με κρασιά νεμέας με τον κύριο Παπαγιανακόπουλο πάνω. Αύριο λοιπόν θα έχουμε γευσηγνωσία κορυφαϊκής μαύρης σταφίδας από τον κύριο Μάζο Γιώργο, γευσηγνωσία κορυφαϊκών παραδοσιακών ζυμαρικών βλάχα από το Experience Περαχώρα και γευσηγνωσία κορυφαϊκής μπύρας από τον κύριο Ντικυλάκη Χαραλάμπου. Ευχαριστώ όλους τους συζητητές θερμά για τη συμβολή του στο φεστιβάλ και θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τους τοπικούς παραγωγούς που πλησίωσαν το φεστιβάλ με τα προϊόντα τους, τα παραδοσιακά ζυμαρικά βλάχα, την κορυφαϊκή ζυμαρία Canal Dye, την κορυφαϊκή σταφίδα Golden Black, το Marker Olive, την Οροσοφία, το Καλλιέλαιον, το Κανάκι Σκέντερινγκ, τα Λουκούμια Λουτρακίου, τα Γεράνια, τα Κρασιά Νεμές και τα Κρασιά του κ. Παπαγιανακόπουλου. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Επιμελητήριο Κορυνθίας για την διοργάνωση και την άψογη συνεργασία, την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Δήμο Λουτρακίου Περαχώρης Αγίου Θεοδόρου για την αφμένη στη συμπαράσταση και στήριξη στο φεστιβάλ. Την Ένωση Ξενοδόχων Νομού Κορυνθίας και όλα τα ξενοδοχεία για την υποστήριξη και τη συνεργασία, το Λιμενικό Ταμείο του Δήμου και την εταιρεία Respondent Demand για την πολύτιμη βοήθεια. Τέλος, σας θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς για την παρουσία σας εδώ. Ελπίζω να περάσετε όμορφα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον κύριο Παναγιώτη Λουσδιώτη για να μας επιφύγει ένα χαιρετισμό. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Αγαπητοί δημοσιογράφοι, με μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ, συνυπογράφοντας και προσωπικά αλλά και εκπροσωπώντας όλο το Επιμελητήριο Κορυνθίας τη δημιουργία του φιλόδοξου Φεστιβάλ Γαστρονομίας Taste στο Λουτράκι, Taste στο Κορυνθία. Βρισκόμαστε στην πύλη, στο έδαφος της Κορυνθίας, με το Δήμο του Λουτρακίου Αγίου Θεοδόρου και Καραχώρης. Και εσείς όλοι οι οποίοι έχετε έρθει για να παρακολουθήσετε αυτό το Φεστιβάλ Γαστρονομίας, βλέπετε και γνωρίζετε ένα από τα δυνατά χαρτιά του νομού Κορυνθίας όσον αφορά το τουριστικό. Θα γευτείτε και το δεύτερο κομμάτι, το οποίο είναι το γαστρονομικό, το οποίο δεν είναι όμως μόνο το Λουτράκι, είναι όλος ο νομός του Κορυνθίας. Είναι μια συνεργατική πρωτοβουλία φορέων επιχείρησης εστίασης, φιλοξενίας, που οραματίζεται να αποτελέσει θεσμό στα γαστρονομικά δρόμενα της Κορυνθίας μας. Και φιλοδοξούμε ότι αυτό θα γίνει ένας πραγματικά θεσμός που θα πραγματοποιείται και γίνεται κάθε χρόνο. Η γαστρονομία αποτελεί στρατηγικό άξονα προτεραιότητας της τοπικής μας ταυτότητας. Η διαφύλαξή της, ο εξυγχρονισμός της, η προβολή της είναι ζωτική σημασία, καθώς αποτελεί κομμάτι της άειλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς και προϊόν τουριστικής εμπειρίας. Και ευτυχώς που υπάρχουν άνθρωποι, όπως είναι ο Γενικός Γραμματέας, όπως είναι όλος ο οργανισμός του ΕΛΤΙΟ, το οποίο αυτό το έχουν κάνει βίωμα ζωής, το έχουν κάνει το μότο τους και προσπαθούν να το μεταλαμβάνουν και σε όλους εμάς. Ως πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορυνθίας, σας διαβεβαιώ ότι σε συνεννόηση και αγαστή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τις επιχειρήσεις, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στη βάση μιας στοχευμένης αναπτυξιακής στρατηγικής, έτσι ώστε να πετύχουμε και τη συνεχή ενδυνάμωση και στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων, την παραγωγή της υψηλής ποιοτικής στάθμης προϊόντων και υπηρεσιών,
την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονασμάτων και πλεονεκτημάτων των προϊόντων και υπηρεσιών του τόπου μας. Την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και συναπόλυτα του τουριστικού μας προϊόντος, που ποικιλότροπα συνδέεται με όλους αυτούς τους τομείς. Κλείνοντας, θέλω ακόμα να ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά όλους τους συντελεστές του Tales for Thrakia και αυτούς οι οποίοι εμφανώς είναι μπροστά και φαίνονται, αλλά και όλους όσους από πίσω αφανώς συνδράμουν, έτσι ώστε να πετύχουμε στη δεξαγωγή αυτού του τριήμερου φεστιβάλ. Εύχομαι σε όλους να απολαύσετε τη διαμονή σας, τα γαστρονομικά ευέσματα τα οποία έχουν ετοιμαστεί με πάρα πολύ μεράκι και αγάπη και τους τοπικούς μας έμους. Και να πω ότι το Εμιλητήριο Κορινθίας θα βρίσκεται πάντοτε αρρωγός και δίπλα σε όλες αυτές τις προσπάθειες που έχουν ως σκοπό την ανάδειξη των πλούσιων τοπικών προϊόντων μας και την ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων. Σας ευχαριστώ. Να παρακαλέσω την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Πελοποννήσου, την κυρία Άννα Καλογεροπούλου, ένα σύγχρονο χειρετισμό. Έχω καταδείξει από τα γυαλιά μου και δεν μπορώ να διαβάσω τίποτα. Δεν πειράζει, θα λέω μια χαρά. Δεν πειράζει, τα είπανε τόσο ωραία οι προλαλήσαντες, οπότε... Θα κερδίσεις τις εντυπώσεις με την παρουσία σου. Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Θέλω να συγχαρώ όλους τους εταίρους εμπλεκόμενους σε αυτή την πολύ ωραία διοργάνωση, σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον διήμερο που αφορά την γαστρονομία μας και προσπαθεί να την αναδείξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για μένα το πιο σημαντικό απ' όλα σε αυτή την προσπάθεια του τουριστικού οργανισμού Λουτρακίου και του εμπορικού επιμελητηρίου και όλων των εταίρων του τουρισμού, γιατί όλοι μαζί πρέπει να τα κάνουμε, έχουμε πολύ μεγαλύτερες επιτυχίες να πετύχουμε, είναι εκτός από τη διασύνδεση του πρωτογενού με τον δευτεριογενή τομέα, που είναι εξαιρετικά σημαντικό, ιδιαίτερα για την περιφέρεια Πελοποννήσου και για την περιοχή μας, με αυτό το τεράστιο καλάθι γαστρονομικών προϊόντων το οποίο έχουμε, είναι το πώς όλο αυτό συνδέει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον, και αυτή είναι μια υπηρεσία ανεκτήμητης αξίας για την Πελοπόννησο, άρα όλοι μαζί πρέπει πάντα με στρατηγικό τρόπο να προσπαθούμε με τέτοιου είδους δράσεις όπως το ΕΤΙΟ να συνδράμουμε στην ανάδειξη του γαστρονομικού μας πλούτου. Λοιπόν, αυτά από εμάς θα παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον. Συμπίπτει με τις μεγάλες μέρες συνεμέας και με αυτή την πολύ ωραία εμπειρία των επισκέψιμων γινοποιών, την οποία τη ζήσαμε και χθες το βράδυ. Οπότε συνδυαστικά έδεσε πάρα πολύ όμορφα. Αντίστοιχα και εμείς, σαν περιφέρεια, υλοποιούμε αντίστοιχες δράσεις. Ερχόμαστε όλοι και προς τα πάνω. Θα κλείσουμε με την Κορινθία σε συνεργασία με όλους σας για να κάνουμε και εδώ κάτι πάρα πολύ όμορφο και δυνατό για τον τόπο. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλή επιτυχία. Μπράβο. Παρακαλέσω τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Πολιτισμού, κ. Θανάση Παπαθανασίου. Ως Αντιδήμαρχος του Λουτρακίου Παραχώρησης Αγίων Θεοδόρων, χαιρετίζω το πρώτο διήμερο φεστιβάλ γαστρονομίας. Διοργανώνει το τουριστικό οργανισμό του Λουτρακίου, ο Σύλλογος Επιστημονικών Επισκέπτων ΖΕΦΣ, το Δημητήριο Κορινθίας και η Εταιρεία Τουριστικού Μάρκετινγκ Ασπών Οδεμάν, και σας καλωσορίζω θερμά σήμερα στον Πόλη Βάζα. Είναι μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη τιμή για μένα προσωπικά, αλλά και για τους σύλλογους της Δημοτικής Αρχής του Γιώργου Κουντώνη. Να στεκόμαστε αρρωγοί σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις που αναδεικνύουν την τοπική κουζίνα και την πολυποθητική της γαστρονομική παράδοση. Τα ποιοτικά τοπικά προϊόντα και οι ντόπιες κουζίνες μαζί με το σύνολο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς προσφέρουν μοναδικές βιωματικές εμπειρίες στον επισκέπτη και αναδεικνύουν την αυθεντική ταυτότητα του προορισμού μας. Ευχαριστούμε λοιπόν θερμά όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της οργάνωσης. Ευχαριστούμε τους χορηγούς, τους υποστηρικτές μας για την άμεση συμπαράσταση και την ισχυρή συμμετοχή τους, όλους τους συνεργάτες μας και φυσικά τα συμμετέχοντα εστιατόρια και επιχειρήσεις που κάνουν απολαυστική την εμπειρία του φετινού Tales for Thrakia. Τερμά συγχαρητήρια στον τουριστικό οργανισμό Λουτρακίου, το Σύλλογο Επιστημιστών Ξένιο ΖΕΦ, το Επιμελητήριο Κορινθίας και τους υπόλοιπους υποστηρικτές για τη μεγάλη αυτή γαστρονομική γιορτή, και εύχομαι σε όλους να έχετε μια αξέχαστη παραμονή στην πόλη μας. Ευχαριστώ πολύ. Θέλαμε και ο πρόεδρος του Δημοτικού Ταμείου, ο κ. Κωνσταντίνος Δήμου, να μας πει. Καλημέρα και από μένα. Δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο από αυτά που ο αντιδήμαρχος προσωπεύει την Δημοτική Αρχή, άρα τα είπε.
Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον τόπο να υπάρχουν τέτοιες δραστηριότητες. Σαφώς τη χαιρετίζουμε, σαφώς τη χειροκροτούμε και ελπίζουμε και στο εκείνο μέλλον να υπάρχουν και άλλες τέτοιες δραστηριότητες που να αναδεικνύουν τον τόπο μας. Ευχαριστώ τους παρευρισκόμενους εκ μέρους του Δήμου Ιρακλείου και του Δήμου Ιωαννίνου. Να είστε καλά. Σύντομος και κατατοπιστικός, η κυρία Άννα Θανασοπούλου εκ μέρους της Respondent Demand. Μαρία, δεν είναι. Δεν είμαι καλή στις προσπονήσεις, θα πω κυρίες και κύριοι και θα σας καλωσορίσω όλους. Είμαι η Μαρία Ιαθανασοπούλου και μαζί με τη συνεταίρα μου, την κυρία Κρασά, που κάθεται κάπου εκεί πίσω, δημιουργήσαμε πριν από 11 χρόνια την εταιρεία τουριστικού marketing Respond on Demand, που είναι από τους διοργανωτές του Γαστρονομικού Φεστιβάλ Taste of the Trek. Έχω τη χαρά να υπηρετώ στη θέση της Προέδρου στον Παγκόσμιο Οργανισμό Γαστρονομικού Τουρισμού, στη World Food Travel Association, και η κυρία Κρασά είναι στη θέση της Πρέσβυρας για Ελλάδα και Κύπρο στον ίδιο διεθνή οργανισμό. Έχουμε έδρα στο Portland της Αμερικής και μέλη από 182 χώρες σε όλο τον κόσμο. Αυτή μας η δωρεάν εθελοντική ενασχόληση με τη World Food Travel Association νομίζω ότι μας έχει δώσει μια διαφορετική ματιά που έχει ήδη φανεί στο τεστ το φουντράκι, μια που είναι ίσως η μοναδική διοργάνωση στην Ελλάδα που δεν έχει ανοιχτές υπαίθριες εκδηλώσεις με μαγειρέματα και δοκιμές φαγητού, που δεν έχει διάσημα πρόσωπα σαν πρωταγωνιστές, αλλά σκοπεύει σε δύο πράγματα. Να καταστήσουμε πρωταγωνιστές τα τοπικά προϊόντα μας και τις τοπικές επιχειρήσεις της περιοχής. Και δεύτερον, να γίνει το τεστ το φουντράκι η αιτία και η αφορμή να έχουμε περισσότερους επισκέπτες στην περιοχή, άρα περισσότερα έσοδα. Όταν μιλάμε για ένα γαστρονομιστικό event, ο τελικός μας στόχος είναι μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, άρα περισσότερα χρήματα στην περιοχή. Όλο αυτό λοιπόν το γαστρονομικό φεστιβάλ σχεδιάστηκε πάνω στους δύο αυτούς άξονες και έχουμε τη χαρά να συμμετέχουν από την πρώτη χρονιά πάνω από 30 τοπικά εστιατόρια, μέσα στα οποία νομίζω είναι πολλά και από τα καλύτερα της περιοχής. Προσφέρουν κατά τη διάρκεια αυτού του τριημέρου μια τοπική συνταγή και πολλά από αυτά τη συνοδεύουν με τοπικό κρασί ή τοπική μπύρα σε μια ειδική εκδοτική τιμή, δίνοντας την ευκαιρία στον επισκέπτη να προσεγγίσει την τοπική γαστρονομική κουλτούρα. Παράλληλα, για όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ, έχουμε σχεδιάσει 5 workshops με σκοπό να προσεγγίσετε την τοπική γαστρονομία της περιοχής και να την επικοινωνήσετε στο ευρύ κοινό. Είστε λοιπόν από σήμερα όλοι οι πρεσβευτές μας. Τελειώνοντας, θα τα διαβάσω για να μην παραλείψω κανέναν. Αν παραλείψω, ζητώ εκ των προτέρων συγγνώμη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής Λουτρακή, το Σύλλογο Επισκεπτών Ξένιος ΕΦΣ, το Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου Περαχώρας, την Ένωση Ξενοδόχων του Νομού Κορινθίας και το Επιμελητήριο Κορινθίας, για την εμπιστοσύνη την οποία μας δείξατε, την οποία τιμούμε και εγώ και συνεταίρος μου και δεν θα την διαψεύσουμε. Ιδιαίτερες ευχαριστίες σε όσους επιχειρηματίες μας εμπιστεύτηκαν, δεν ήταν εύκολο, έχουμε μια άλλη ματιά και το ξέρουμε, και συμμετέχουν στη μεγάλη αυτή γιορτή της αυθεντικής γαστρονομίας της περιοχής. Ευχαριστώ επίσης όλους τους εισηγητές που θα πραγματοποιήσουν σήμερα και αύριο εδώ τα workshops. Έρχονται εθελοντικά, οι γνώσεις τους είναι εξαιρετικές, εκμεταλλευτείτε τους για να μάθετε περισσότερα πράγματα για την τοπική γαστρονομία. Τέλος, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στη στενή ομάδα με την οποία εργαστήκαμε σκληρά για την πραγματοποίηση της πρώτης χρονιάς του Taste of Lutraki, της κυρίας Λουδής Γιαλού, της κυρίας Ανδριάνας Ρεπινιώτη και του κυρίου Γιάννη Κόντι. Είμαστε μια μικρή παρέα που νομίζω εργαζόμαστε καλά και καταφέραμε πολλά για πρώτη χρονιά. Εγώ και η κυρία Κρασάνη έχουμε ήδη κομμάτι αυτής της πόλης. Εγώ περισσότερο σαν Πελοποννήσια, γιατί έχω περάσει εδώ κάποια καλοκαίρια της νεότητάς μου, πολύ πολύ παλιά, πριν πολλά χρόνια, και αισθάνομαι κάπως σαν να έχω επιστρέψει, σαν να έχω βρει πάλι αυτό το φωτεινό χρώμα των πρώτων διακοπών μου, που όλα φάνταζαν πολύ εύκολα και πολύ όμορφα. Ευχαριστώ λοιπόν όλους σας για τη συνεργασία, για τα όμορφα πράγματα που κάνουμε μαζί, αλλά περισσότερο απ' όλα για αυτό το ζωντάνεμα των αναμνήσεών μου, για το ότι με φέρνετε κάθε χρόνο στο Μοριά και μου δίνετε τη χαρά να επιστρέφω. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έτσι, μπράβο.
σε τέτοιες λεπτάκια θα μπορέσετε να απολαύσετε, σωστά τα λέω, το workshop γευσογνωσίας. Παραδόσεις, τις πρακτικές, τη γη και τον τόπο και τους ανθρώπους μέσα από το ελαιόλαδο. Έτσι, οπότε θα ταξιδέψουμε σε αυτό. Και θα... Α, κύριε, εσύ, θα ταξιδέψουμε γύρω από ένα τραπέζι πάνω στο οποίο βρίσκονται διαφορετικές ποικιλίες ελαιολάδου. Θα τις συζητήσουμε και θα καταλάβουμε γιατί ο ταξιδιώτης μας, στα πλαίσια του ενοτουρισμού και του γαστρονομικού τουρισμού, αναζητάει κάτι τέτοιο. Για όσους δεν με γνωρίζετε, ήδη έγινε μια μικρή εισαγωγή για εμένα. Εγώ δεν είμαι από την Νομο Κορινθίας, το έχω ξαναπεί αυτό. Είχα ανοίξει στο χωριό που λέμε. Αλλά αυτόν τον τόπο τον αγάπησα πάρα πολύ. Έχει πολύ όμορφα χαρακτηριστικά και πάρα πολύ όμορφους ανθρώπους. Και είναι χαρά μου να έχω αφήσει πίσω ένα παρελθόν σε αστικό περιβάλλον και να βρίσκομαι εδώ. Συγγνώμη, κάθισα. Ένα μικρό φάνημα για να φύγει και έτσι, γιατί έχω καλά τα λόγια για το ελαιόλαδο, αλλά δεν ήμουν πάντα ο σωστός καταναλωτής ελαιολάδου που είμαι τώρα. Παλιότερα, επειδή δεν είχα τη γνώση και δεν είχα και την πρόσβαση και δεν είχα το θείο, το χωριό ή τη σύνδεση, δυστυχώς αγοράζαμε το χειρότερο ελαιόλαδο. Το πιο φθηνό, το πιο. Τι να σας πω, ένα απλό σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά αλλάξαν όταν γνώρισα πόσο σημαντικό είναι το ελαιόλαδο, όχι μόνο στην οικονομία μας, αλλά και στον τρόπο ζωής μας. Γιατί αλλάζοντας την ποιότητα ενός τροφίμου, αρχίζεις να σκέφτεσαι πώς θα αλλάξω την ποιότητα ζωής μου και με όλα τα υπόλοιπα. Έτσι. Πάμε λοιπόν να δούμε και να φανταστούμε έναν ταξιδιώτη. Φαντάζομαι όλοι έχετε ταξιδέψει σε διάφορες γωνιές του κόσμου. Θα ήθελα να αφήσετε τα μάτια και να διαλέξετε μια μεγάλη Μητρόπολη, που είτε σας άρεσε είτε και όχι, και να φανταστείτε ότι περπατάτε σε αυτούς τους δρόμους. Είστε περικυκλωμένοι από τη βουή, από τα οχήματα, από τη φασαρία που έχει αυτή η πόλη, από την υπερπληροφόρηση που έχει αυτή η πόλη. Αγόρασε αυτό, πάρε εκείνο, καινούριο, κάνε το ένα, δες το άλλο. Συνέχεια βομβαρδιζόμαστε. Θέλω λοιπόν να φανταστείτε ότι είστε σε ένα τέτοιο τοπίο, σε όποια πόλη θέλετε, και με κάποιο μαγικό τρόπο κάνετε το χωροχρόνος, ανοίγει μία τρύπα, σας ρουφάει μέσα, και σας βγάζει σε ένα τέτοιο τοπίο. Δεν ξέρω αν το βλέπετε πολύ καλά, γιατί δεν έχει... Ναι. Φανταζόμαστε. Ακόμα καλύτερα, γιατί η φαντασία δεν έχει ούτε σύνορα όρια. Λοιπόν, θέλω να φανταστείτε λοιπόν ότι είστε σε έναν ελαιόνα. Νιώθετε το γρασίδι στα πόδια σας. Ακούτε πουλιά την αναπνοή σας, την καρδιά σας. Κάτι που σε μια Μητρόπολη δεν γίνεται, έτσι. Και είστε περικυκλωμένοι από λεόδεντρα, από αμπελόνες, από δάση, σε ένα μικρό χωριό, κάπου απομονωμένο και ήρεμα. Ένας ταξιδιώτης που αναζητάει κάτι τέτοιο, έχει ανάγκη να συνδεθεί ξανά με τις ρίζες του. Όχι κοινολογικές ρίζες, με την προέλευσή του. Μοντάζει ο Θεός. Όχι ιδιαίτερα. Έχει ανάγκη λοιπόν να έρθει πάλι κοντά στη φύση, και να κατανοήσει έτσι την πορεία των πραγμάτων, πώς κάτι φτάνει σε μένα και τι σχέση έχω εγώ με αυτό που φτάνει σε μένα. Πλέον δεν είναι ότι είμαστε αντικριστά και δεν υπάρχει αλληλεπίδραση, έτσι. Ο άνθρωπος πλέον ταυτίζεται με πάρα πολλά προϊόντα. Γι' αυτό και το αναζητάει. Ψάχνει λοιπόν αυτό που λέμε τη μεγάλη αρχή. Η μεγάλη του αρχή ποια είναι εδώ στην Ελλάδα. Ηλιά.